Εδώ πέρα βλέπουμε έχει πλημμυρίσει ξανά, Ναι, πάλι ξανά, τότε ήταν. Κλείνω χρόνο. Ναι. Υπέρυσι τα λάδια, κρασά, όλα πάνε στο διάλογο κάτι. Τώρα πάλι από την αρχή. Ξεκίνησε και έφτιαξε τα ρέματα από τα παραλίδια να μην πνιγεί το καλά μου. Αντί να τα κάνει από την άσφαλτο και απάνω να ξεκινήσει τον καθαρισμό του. Και αυτό ξεκίνησε κάτω στον πάτο. Δήμαρχος, μηχανικός, ποιος είναι, δεν ξέρω. Αλλά είναι πολύ χάρη αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπουμε δεν μπορείτε να βγείτε από το σπίτι σήμερα. Εδώ έχει κοπεί ο δρόμος. Ναι, κομμένο τώρα εκεί. Κομμένος ο δρόμος. Δεν περνά πέρα αυτό τώρα. Τώρα μην χαλάσει τα αυτοκίνητα τζάμπα και γυρίσε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Τελείωσε η ιστορία. Απροσπέλαστος βλέπουμε ο δρόμος, έτσι. Λοιπόν. Για πείτε μου λίγο, από πού κατεβαίνει αυτό εδώ, από πάνω. Από πάνω κατεβαίνει. Τράβα και θα δεις. Ο γείτονας πάει ο καυστήρας δεύτερη φορά. Ναι. Μία ή πέρσι. Έχουνε καταστραφεί βλέπω εδώ λοιπόν, οι δρόμοι όλοι. Ορίστε. Κοίταξε το ημιυπόγειο του γείτονα. Και αυτό μέσα είναι. Α, πλημμύρισαν εδώ βλέπω. Αυτό είναι ένα κύκους 1,5 μέτρο βάθος. Ναι. Έχει τελειώσει αυτό. Δεν είναι κανείς εδώ στο σπίτι, δεν μένει κανείς. Όχι, μένουν Αθήνα τα παιδιά αυτά. Α, και τους πήρατε τηλέφωνο. Ναι, έχουν ειδοποιηθεί. Ναι, ναι. Και πέρυσι πάλι το ίδιο πράγμα. Πολύ νερό, πολύ νερό. Καλά, πέρυσι ξύλωσε η τούτα και πήγαινε και μένανε, πήγαινε και τις πάντες. Λοιπόν, αντί να γίνει ένας καθαρισμός και αυτό το εργάκι από εκεί άμεσα εκεί, τα παραδείσαν όλοι στο έλεος, θεούλη. Δεν έχει έρθει κανένας, πήρατε κάποιον τηλέφωνο, κάποιον αρμόδιο. Ποιον αρμόδιο, ήρθε το GCB της Δημαρχίας μαζί με το φορτηγό. Πήγε εκεί το μηχάνημα, γέλησε, σκόθηκε, έρθει, πάει πάλι πέρα. Ποιος να είναι, ποιος μηχανικός, ποιος υπεύθυνος. Άμα δεν μιλήσει, με ποιον θα μιλήσεις. Με έναν υπεύθυνο. Άστο, δεν είναι. Ένα χρόνο έχασα τα πάντα και τώρα πάλι στο κοινικό.